Εγώ να σας πω την αλήθεια, βλέποντας τι γίνεται με τα οικονομικά, που ανοίγουν κάτι τρύπες στους τοίχους και έχουν λεφτά μέσα, που έχουν αγοράσει μεζονέτες. Δηλαδή, εγώ υποψιάστηκα ότι αυτή η άθλια, ας πούμε, εμφάνιση του παπά και της παπαδιάς στις πρώτες μέρες οφειλόταν στο γεγονός όχι τόσο στις κατηγορίες παιδείας έλγειας, αλλά από το φόβο τους ότι θα μπουν μέσα και θα τα βρουν αυτά όλα. Την ίδια σκέψη είχαμε. Ναι. Αλλά τώρα καταγγέλνουν και ασέλγες, τι να πω τώρα, από ανώτατο στέλεχο. Πώς και σε μια τέτοια δομή που διαχειρίζεται φιλοξενή παιδιά και δεν υπήρχε παιδοψυχολόγος, όχι. Δηλαδή, φαντάσου ότι σε μια τέτοια που είναι παιδιά που έχουν βιώσει δύσκολες συνθήκες και δεν υπάρχει παιδοψυχολόγος. Δηλαδή, πώς όχι. Δεν καταλαβαίνω παιδιά από τα πανεπιστήμια και τι παραγγελίε από διαλυμένε οικογένειε. Όχι έναν, πολλού. Σε κάθε δομή να υπάρχει τουλάχιστον ένα. Από εκεί και πέρα. Μα εκεί και χρειάζεται. Εδώ πέρα λέμε να πάνε στα σχολεία και να πάνε στι γειτονιέ. Και να μην έχει σε δύσκολα παιδιά τα οποία έχουν τραυματικέ εμπειρίε. Άγγελε, πες με για το Αλεξία, ένα μηνύει εδώ. Γιατί για το δείπνο, είπετε, ρε. Ναι, δείπνο ήταν ένα δείπνο, βράδυ ήταν. Α, βράδυ, δεν ήταν γεύμα. Η Κηφισιά ήταν. Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Μη φάει κανείς να το φάτε αμέσως. Είσαι μαγαζί. Ναι. Μη φάει κανείς να το φάτε. Σε μαγαζί πήγαν. Έξω νομίζω. Έξω νομίζω και εγώ. Ξέρει για σπίτι, εγώ ξέρω για έξω. Όχι, έξω, έξω. Και δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, είναι η δεύτερη φορά. Γιατί ανταπόδωσε, σωστά. Αλλά ανταπόδωσε, ναι. Το δείπνο στη ΔΕΘ που είχε γίνει στην Καλαμαριά. Α, είχε πληρώσει τότε ο ένας και χθες πλήρωσε ο άλλος. Τότε τον κάλεσε ο Καραμαλής. Οικονομική λες πιστεύσαν οι λόγοι, δηλαδή. Τώρα το τυπικό λέει κερνάω εγώ, να πληρώσω εγώ τώρα. Είμαστε έξι μέσα, αυτά του μηνός είναι τα εγγένεια του Ιδρύματος του Αντώνη Σαμαρά. Φάντως θα γίνει και μια γενικότερη πολιτική συζήτηση. Αλλά το γεγονός... Θα πάει και ο Καραμαλής στην ομιλία. Το γεγονός ότι διέρευσε, ότι το διοχέτευσαν, εν πάση περιπτώσει, τα περιβάλλοντα των δύο πρώην πρωθυπουργών, νομίζω κάτι δείχνει. Είναι ένα δείπνο με μήνυμα, μπορεί να πει κανείς. Δεν ξέρω το μήνυμα. Τι περιλάμβανε. Ότι. Α, δεν ξέρω αυτό. Σαν τι ρε παιδί. Ρε λάμπρο, πες εσύ. Σαν τι περιλάμβανε. Εν όψη εκλογών, λογικό είναι να υπάρχουν ζυμώσεις και να οργανώνονται οι διάφορες. Βασιλετώσει ομάδες και από εδώ πέρα πρωθυπουργοί είναι έτσι. Δεν μπορεί να μην έχουν να συζητήσουν πράγματα ενώπιση εκλογών. Πολλά. Πολλά. Έχουν να συζητήσουν, αλλά θα απαγορέψουν το φαΐ και τη συζήτηση πια σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή η πολιτική ζήμωση. Όχι, μπορεί να το κάνει χωρίς να το διαρρεύσει όμως. Γιατί πρέπει να το διαρρεύσει. Αν ναι, δεν στείλει ένα μήνυμα ενώ. Γιατί αν δεν το διαρρεύαν και μαθευόταν από αλλού, θα λέγανε γιάφκα. Έτσι. Θα μπορούσαμε να είχαν γεματίσει σπίτι και να μην φάγανε κανένα. Φάγανε κρυφά το Μητσοτάκι, θα ήταν ο τίτλος. Έχει δίκιο. Ναι, αλλά στο σπίτι, άμα που λέει η Αλεξιάν πήγαινε σε ένα σπίτι του πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά που είναι στην Ελλάδα νομιζοποιημένη, είναι και δίπλα, δεν θα έλεγε. Ποιος θα τους έβλεπε. Θέλω να πω ότι. Τι να πει για τα παχτήρια, τον μπάζανε μέσα. Τέλος πάντων, είναι ένα μήνυμα, θεωρώ, στην πορεία προς τις εκλογές, δεδομένου ότι ο κύριος Καραμαλής. Θυμόμαστε το Ρέθυμνο που έκανε τη δημόσια παρέμβαση για τις υποκλοπές, που δεν ήταν και πολύ κολακευτική για την κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς, αν και οι τελευταίες πληροφορίες που είχα εγώ είναι ότι υπήρχε ένα, ας το πω, μόντους βιβέντι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχει τοποθετηθεί όμως ο Αντώνης Σαμαράς ακόμα στο θέμα. Δεν έχει μιλήσει για τις υποκλοπές. Ίσως το κάνει. Περιμένουμε στην ομιλία. Τα παιδιά του Σαμαρά για πράγματα που τον ενδιαφέρουν, που έχει δηλώσει τον ενδιαφέρον, τον ρωτάνε. Δηλαδή, και απαντά. Και λέει. Όχι, το ρωτάνε από το Μαξίμου, ξέρω. Δηλαδή υπάρχει διάβλος. Δηλαδή για υποψηφιότητες σε περιοχές που τον ενδιαφέρουν τον Σαμαρά που ασχολείται με αυτά. Και δεν ρωτάνε τον Καραμαλή, λες, ρωτάνε μόνο τον Σαμαρά. Όχι, ρε, πρέπει να τον ρωτάνε τον Καραμαλή. Ξέρω για τον Σαμαρά, διότι ξέρω, ας πούμε, αυτό. Εν όψη εκλογών θα ήταν περίεργο να μην γίνονται συναντήσεις, να μην γίνονται συζητήσεις. Και εξάλλου, επειδή αυτές οι εκλογές θα έχουν ιδιαιτερότητα να είναι κρίσιμες πραγματικά λόγω απλής αναλογικής, επειδή είναι πιθανό να πάμε σε δύο και σε τρεις εκλογές. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια από πλευράς Πρωθυπουργού και Μαξίμου να συντηρούν αυτή τα μέτωπα. Από εκεί πέρα, όταν θα έχουμε συζητήσει, προφανώς θα υπάρχουν. Υπάρχουν θέματα εξάλλου, έτσι. Εννοείται. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, στο εσωκομματικό πεδίο, επειδή το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι και οι τέσσερις εδώ πολύ καλά, κάθε φορά που υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, αίσθηση εσάνς αμφισβήτησης από πρώην. Υπάρχει ένα κλίμα, θυμάστε, και εσύ Δημήτρη, πάντα κάλυπτες πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια και εσύ Αλεξία. Νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτά όλα γίνονται για να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα. Ναι. Διαπραγμάτευσης, κομματικής, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς δημοσκοπήσεις, αμφισβητεί. Όχι πολλούς κεντρώους. Για παράδειγμα, όχι πολλούς κεντρώους. Είπαμε, είσαι κεντρώος Μητσοτάκη.
Φέρε και με αυτού, φέρε και μερικού παλιού. Μην μα το πάρει και το κόμμα, μην μα το καταλάβει και τελείω το κόμμα. Λέμε τώρα μία πιθανότητα, α πούμε, εκεί που τα τρώγανε στην τηγανιτή πατάτα πάνω, να το πάνε και αυτό. Το μενού ξέρουμε τι περιέχει. Φαντάζομαι κρατικά. Φαντάζομαι κρατικά. Τι λέμε, τι δημοσκοπήσει πάντω δείχνουν ότι είναι μπροστά συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα με αρκετή διαφορά. Παρά το γεγονό ότι έχουμε ακρίβεια. Έβγαλε αύξηση τη διαφορά. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ναι, με την προηγούμενη. Τι. Μια μονάδα πάνω ήταν η χθεσινή σε σχέση με τον Νοέμβριο. 6,8 ή 5,8 νομίζω. Η προηγούμενη ήταν 6,8. Υπάρχουν ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία σε όλε τι δημοσκοπήσει. Τι λένε. Γιατί δείχνουν ότι στα διάφορα σενάρια δεν προκύπτει αριστερή κυβέρνηση ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι μήνυμα. Δηλαδή το εκλογικό σώμα σου λέει τι θέλει. Σου λέει ποιου συνδυασμού θέλει. Δεν προκύπτει ακόμα και με. Δεν προκύπτει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συνεργασία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και με ΜΕΡΑ25 και με Βαρουφάκη δεν προκύπτει. Δηλαδή στα σενάρια πρόσφατα που έλεγε πεντακομματική, εξακομματική με απλή αναλογική. Αριθμητικά δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει, όχι. Ναι, ναι, άρα υπάρχει ένα κόφτη. Βλέπει ότι το εκλογικό σώμα και βάζει ένα κόφτη. Σου λέει ποιο θέλει. Δηλαδή βγαίνει Νέα Δημοκρατία. ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει η Δημοκρατία, λέμε ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνει. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βαρουφάκης δεν βγαίνει. Άρα το εκλογικό σώμα σου λέει, σου βάζει κόφτη. Σου λέει, όχι μόνοι του αυτοί. Θέλω και μια Δημοκρατία μέσα με ΠΑΣΟΚ, μια Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει. Το άλλο δεν βγαίνει. Άρα και το έχει αποκλείσει και ο Τσίπρας αυτό. Δεν θα κάνω κυβέρνηση ετοιμένων. Ακόμη και αν δυνητικά. Με την αλλά όσα λέμε τώρα, μέχρι να γίνουν εκλογές, να δούμε τους συσχετισμούς, μετά αυτά αλλάζουν. Ναι, εντάξει, απλά αλλάζουν. Λέμε τώρα, ενώ ακόμα δεν έχει κάνει κάτι εν τέλει, Αλεξία, τι έχω μάθει από όλες αυτές τις δεκαετίες. Ότι εν τέλει η πολιτική ανάλυση είναι θέμα απλής λογικής. Σε τελευταία ανάλυση, ναι. Αφού κάνουμε. Λογική, λογική. Αφού, ναι, και εδώ τώρα η απλή λογική τι σου λέει, όλα, δηλαδή. Όλα, ότι όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Τι λέει τώρα, η απλή λογική λέει. Ποιο είναι πρώτο. Εν τέλει αυτό ο πρώτο. Στι προτιμήσει του κοινού. Όποιο θα είναι πρώτο. Εν τέλει θα βρεθεί τρόπο να κυβερνήσει. Εξαρτάται το ποσοστό, θα πω. Εντάξει, χίλια πράγματα εξαρτάται, αλλά εν τέλει το τέλο τη μέρα πλέον και οι Αμερικάνοι. Όπω το λέει, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δηλαδή θα βρεθεί τρόπο. Θα βρεθεί τρόπο. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Εάν βγαίνουν τα κουκιά, τα άλλα δεν είναι πρόβλημα. Πάμε για έναν επίλογο. Θες να κάνεις κανέναν επίλογο, όχι. Δεν νιώθεις καμιά ανάγκη να κάνεις. Αυτό γιατί είναι απλό. Λογικό είναι τα δυτικά μέσα να αξιοποιήσουν την κατάσταση. Εμείς ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι το επόμενο μέτωπο μετά την Ρωσία. Μόλις τελειώσουμε την Ρωσία, θα ξεχνάμε την Κίνα. Λογικό είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι, η αλήθεια είναι και αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ο Μανιάτης, ότι είναι, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα η Κίνα. Θυμάστε την επίσκεψη που. Μα ξέρετε ότι, παιδιά, θα σας πω κάτι τώρα. Είναι αρχαίοι πολιτισμοί. Εάν πάρεις ένα παιδάκι από κάθε χώρα, σημερινό παιδάκι, 4χρονο 5, οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, και το πας σε άλλη χώρα. Και το γυρίσεις 3.000 χρόνια πίσω, ξανακάφεις τσουφ και το γυρίσεις πίσω. Δύο μόνο παιδάκια από αυτά, δεν θα μιλάνε βέβαια τη γλώσσα, αλλά θα πάρουν χαμπάρι τη γλώσσα που μιλάνε ό,τι είναι ίδια. Οι τότε. Περίπου, έχουν την ίδια ρίζα εδώ. Έτσι. Το κινεζάκι και το ελληνάκι. Είσαι σίγουρος το ελληνάκι. Απολύτως. Σήμερα, το σημερινό ελληνάκι. Εντάξει, θα πει και ένα αυτό, αλλά ένα γκρίκλις, αλλά θα το καταλάβουμε. Είναι δύο λαοί με ρίζα.